Μια πυκνή και δύσκολη κοινοβουλευτικά περίοδο, η οποία παράλληλα βαδίζει με μια επίσης δύσκολη κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα για χιλιάδες εκατομμύρια συμπολιτών μας που εδώ και πολλά χρόνια βρίσκονται χαμηλά στα εισοδήματά τους, στη δυνατότητά τους να ανταποκριθούν στις μεγάλες πιέσεις. Και ο επόμενος χειμώνας θα είναι ένας χειμώνας ο οποίος θα είναι δύσκολος. Τι επιδιώκουμε εμείς όμως μέσα από αυτή τη γρήγορη διαδικασία μέσα από την οποία προχωράμε στα προαπαιτούμενα? Εμείς θέλουμε να κλείσουμε γρήγορα την πρώτη αξιολόγηση, να φύγουμε από τις φραστικές διατυπώσεις για το ζήτημα του χρέους και με μολύβι και χαρτί όλα αυτά τα θετικά που η ελληνική κυβέρνηση και ο Αλέξης Τσίπρας πέτυχε να λέγονται, να μπουν σε ένα χαρτί, να γίνουν νούμερα και να δώσουν συγκεκριμένα πρακτικά αποτελέσματα. Και εκεί πέρα εμείς θα αξιοποιήσουμε όλα τα πολιτικά εργαλεία πίεσης και θα δεχτούμε και όλα τα χρηματοπιστωτικά εργαλεία προκειμένου να υπάρξει μια πραγματική αλάφρυνση της πίεσης της οποίας υφίσταται η ελληνική οικονομία από το χρέος. Μετά το δεύτερο τρίμηνο του 2016 και αν κινηθούμε με αποφασιστικότητα με τις ρήξεις και τις τομές οι οποίες απαιτούνται στις παθογένειες του παρελθόντος, να σας πω, η Ελλάδα το 2015 δεν έχει δασολόγιο, περιουσιολόγιο, κτηματολόγιο, δεν έχει συνδεδεμένες τις ταμιακές της μηχανές όλες με ένα ηλεκτρονικό σύστημα ώστε κάποιοι να μην μπορούν να κλέβουν και κάποιοι άλλοι να αισθάνονται αδικημένοι. Ναι. Πράγματα τα οποία δεν είναι αριστερά, είναι αυτά που κάνανε οι σοσιαλδημοκράτες και οι χριστιανοδημοκράτες τη δεκαετία του 90 σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Έτσι μπορούμε να βγούμε την κρίση. Συμφωνούμε σε αυτά που λέτε και στο περιουσιολόγιο και στο κτηματολόγιο και στο να συνδέονται οι ταμιακές, δηλαδή Μάρτον έχουμε φτάσει το 2015, να συνδέονται οι ταμιακές και να υπάρχει ένα σύστημα το οποίο θα ελέγχει και όχι να σε σταματάει στο δρόμο, έδωσες απόδειξη, όχι δεν έδωσες, ή μπαίνω εγώ στο κατάστημα και μου λέει θα σου κόψω 5 ευρώ αλλά δεν θα σου κόψω απόδειξη, είναι εντάξει και να γίνονται έτσι οι συνεννοήσεις. Ωστόσο, όλα αυτά τα πράγματα, κύριε Ζαχαριάδη, είναι πράγματα τα οποία, εφόσον δεν θέλαμε εμείς να εφαρμόσουμε μόνοι μας, μας τα φέρνανε οι δανειστές μέσα από τα μνημόνια. Ναι. Εκεί ο ΣΥΡΙΖΑ όταν λέμε τα είχε διακρίνει. Κοιτάξτε, όταν λέμε εμείς να πούμε ποιοι είμαστε εμείς και ποιοι είναι οι άλλοι. Διότι εκτιμώ ότι τα κόμματα τα οποία κυβερνούσαν την Ελλάδα από τότε που ανακαλύφθηκαν τα κομπιούτερ μέχρι τότε που ανέλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ, βάζουμε ένα γενικό εμείς, αλλά δεν είμαστε όλοι εμείς. Όχι δεν μπορούσαν, όχι δεν μπορούσαν. Δεν ήθελαν. Δεν ήθελαν. Και σας λέω ότι αυτό δεν είναι μία πολιτική επιλογή. Δεν είναι αριστερό να βάλεις τα κομπιούτερ και να μειώσεις τη γραφειοκρατία. Είναι ζήτημα ενός εξυγχρονισμού που έχει γίνει σχεδόν σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και γι' αυτό είμαστε ουραγοί και βλέπουμε και χώρες οι οποίες είναι έξω από τη ζώνη του ευρώ να τα έχουν κάνει αυτά εδώ και πολλά πολλά χρόνια και σε μια σειρά ζητημάτων να μας προσπερνούν. Mm-hmm. Αν οργανωθούμε, αν σοβαρευτούμε, αν έρθουμε σε σύγκρουση με αυτές τις παθογένειες και βάλουμε αυτούς που έχουν πολλά και περισσότερα να πληρώσουν, έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε και ελαφρύνσεις. Αλλά αυτό απαιτεί μια συγκροτημένη, συντεταγμένη πορεία που βάζουμε τα πράγματα σε τάξη. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχουν αδικίες, υπάρχουν μεγάλες φορολογικές πιέσεις. Δεν έχουμε ξεχάσει αυτά που λέγαμε πριν από ένα χρόνο, δύο χρόνια, τρία χρόνια. Ούτε λέμε ότι ήταν λάθος. Λογικά ήταν και σωστά ήταν. Αλλά προσέκρουσαν σε μια διαδικασία. Ναι. Και λέμε ότι θα προχωρήσουμε σε αυτό το παράλληλο πρόγραμμα της κοινωνικής ανακούφισης. Αυτό το παράλληλο πρόγραμμα. Και θα σας ρωτήσω τελείως ειλικρινά, επειδή πολλοί κόσμος έχει ανάγκη να υλοποιηθεί αυτό το παράλληλο πρόγραμμα, είναι ο κόσμος ο οποίος το θεώρησε ως το κεντρικό πρόγραμμα στις προπροηγούμενες εκλογές. Τώρα το ακούει ως παράλληλο πρόγραμμα, διότι έχει προκύψει το τρίτο μνημόνιο ενδιάμεσα. Αυτό το παράλληλο πρόγραμμα, κύριε Ζαχαριάδη, πότε θα γίνει, όχι υλοποιήσιμο, πότε θα είναι υλοποιήσιμο, πότε θα ακούσουμε συγκεκριμένα τι θα περιλαμβάνει με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και συγκεκριμένες δράσεις? Κοιτάξτε, πολλά πράγματα, όπως η καταπολέμηση με συγκεκριμένα νούμερα και κωδικούς της διαφθοράς, της διαπλοκής, της εισφοροδιαφυγής, το να μπουν κάποια χρήματα στο ταμείο από αυτά τα οποία φύγαν έξω και είναι αφορολόγητα, έχουν αρχίσει ήδη να δίνουν κάποια αποτελέσματα. Διάφορες λίστες, διάφορα γνωστά πρόσωπα που είδαμε να πηγαίνουν στη φυλακή, αλλά δεν αρκεί να πάνε στη φυλακή, χρειάζεται να βάλουμε και λεφτά στο ταμείο. Μιας και είπατε λίστες πάντως, ο κ. Αλεξιάδης είπε, αν θυμάμαι καλά, ότι το 2015 έγιναν οι λιγότεροι έλεγχοι στη λίστα Λαγκάρτ π.χ. Ναι, βλέπουμε όμως, σχετικά με το τι είχε γίνει
και τα προηγούμενα χρόνια και είμαστε ακόμα στον ένατο του 2015. Άρα λέτε είναι... ότι μπορεί και τους επόμενους δύο μήνες να δούμε και άλλα. Πρέπει να δούμε τα ποσοτικά χαρακτηριστικά και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή μπορεί να διερευνάς 10 υποθέσεις που έχουν ένα οικονομικό αποτύπωμα Χ και να διερευνήσεις μία υπόθεση που να έχει ένα οικονομικό αποτύπωμα 5Χ. Βλέπουμε τέλος πάντων ότι την τελευταία περίοδο, και αυτό δεν χρειάζεται να είσαι ΣΥΡΙΖΑ για να το πεις, το ομολογούν ακόμα και οι πολιτικοί μας αντίπαλοι, ότι υπάρχει μια επιτάχυνση σε αυτή τη διαδικασία. Ο κύριος Αλεξιάδης προχωρά με έντονο βηματισμό αυτή την προσπάθεια και σε συνδυασμό με μια διαδικασία που γίνεται να πιαστεί η μεγάλη και η πολύ μεγάλη φοροδιαφυγή για την οποία μας κουνάνε το δάχτυλο και είναι και χώρες μπροστά από μας, ας πούμε στην καταπολέμηση της λαθρεμπορίας τσιγάρων και ποτών, η Αλβανία τα κάνει καλύτερα από την Ελλάδα. Άστε να αντιγράψουμε. Γιατί σας κατηγόρησαν ότι δεν πιάσατε στο στόμα σας τα καύσιμα? Κοιτάξτε, εμείς το ζήτημα για τα καύσιμα, και να το πούμε εδώ πέρα, έχουμε πει συγκεκριμένα πράγματα, τα λέγαμε και την περίοδο που ήμασταν αντιπολίτευση, τα συνεχίζουμε και τώρα που είμαστε κυβέρνηση. Ο μόνος τρόπος που είναι διεθνώς αποδεκτός και εφαρμόζεται προκειμένου να έχουμε τη μέγιστη δυνατή σύλληψη της διαφυγής είναι να εφαρμοστεί το σύστημα με τους μοριακούς ιχνηθέτες πέρα από τα βιτία και τα πρατήρια και στα σημεία στα οποία έρχονται τα καύσιμα στη χώρα. Και σε αυτή τη διαδικασία προχωράμε άμεσα. Έχει υπολογιστεί και από τους προηγούμενους αλλά και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η φοροδιαφυγή στα καύσιμα μπορεί να ανέρχεται από 2 μέχρι 4 δις ετησίως. Είναι περίπου λίγο παραπάνω από ό,τι πληρώνουμε για τον έμφυα φοροδιαφυγή στα καύσιμα. Και μία σειρά άλλες διαδικασίες οι οποίες αποτιμώνται στο σύνολό τους μεταξύ 10 και 15 δις κατέτος. Εμείς δεν λέμε ότι υπάρχει ένα μαγικό ραβδί που θα το πατήσεις και θα το εξαφανίσεις. Αλλά θέλω να πω ότι έτσι όπως διαρθρώθηκε και οικοδομήθηκε αυτό το κράτος τα τελευταία, να πω 20 χρόνια, αλλά από τη μεταπολίτευση μέχρι σήμερα, πληρώνουμε περίπου κάθε χρόνο άλλο ένα μνημόνιο στη γραφειοκρατία, στη διαφθορά, στη διαπλοκή, στην εισφοροδιαφυγή. Κάποιοι πίνουν στην υγεία των κορόιδων και κάποιοι είναι στο χαμηλότερο στρώμα στη γαλέρα και τραβάνε κουπί. Εμάς ο στόχος μας είναι αυτά τα βάρη να τα αναδιανύμουμε. Να πληρώσουν αυτοί που έχουν και να ελαφρύνουμε αυτούς που δεν έχουν. Δέχομαι αυτό που λέτε και είναι λογικό, γιατί είναι η δεύτερη φορά μέσα στην ίδια χρονιά, εν πάση περιπτώσει, που κυβερνά ο ΣΥΡΙΖΑ. Τόσα χρόνια δεν ήταν ούτε σε κάποιο σχήμα κυβερνητικό, ούτε αυτοδύναμος κυβέρνησε. Ωστόσο, μέσα στο 2015, μέχρι το Σεπτέμβριο, μέχρι τον Οκτώβριο, στον οποίο έχουμε μπει πια, δεν έχετε κάνει κανένα λάθος. Η δική σας πολιτική δεν έχει στοιχήσει σε τίποτα, δεν έχει προστεθεί. Θα σας πω. Νομίζω ότι είναι από τα πράγματα τα οποία εκτιμήθηκαν από τον ελληνικό λαό στις εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου. Ήταν ότι όσοι ψήφισαν, έτσι είμαστε στις δημοκρατίες, μακάρι να ψήφισαν περισσότεροι και πολύ περισσότεροι. Ότι δεν θα πρέπει να ξεχνάμε την πολύ αυξημένη εποχή που και δεν μακάρι έχουμε ξαναδεί. Και τα πολιτικά κόμματα, οι φορείς, τα μίντια να βοηθήσουν την επόμενη περίοδο σε μια προσπάθεια πολιτικοποίησης ελληνικής κοινωνίας και πραγματικής συζήτησης, ώστε διάφοροι όταν συζητάνε για την πολιτική την παρακολουθούν στην τηλεόρασή τους να μην την αποστρέφονται και να πηγαίνουν σε ισοπεδωτικές λύσεις με τις οποίες εγώ διαφωνώ. Του στείλω όλοι οι ίδιοι είναι, όποιος και να βγει τα αυτό ίδια θα κάνει. Αυτό που δεχόμαστε και εμείς ως δημοσιογράφοι, όλοι οι δημοσιογράφοι ναι, οι ίδιοι είναι. Σωστό. Άρα, είμαστε δύο νέοι άνθρωποι, άρα, νομίζω λοιπόν, ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε ούτε σε αυτό. Όλοι οι δημοσιογράφοι είναι κακοί, ούτε όλοι οι γιατροί είναι κλέφτες, ούτε όλοι οι δικηγόροι είναι κακοί, έτσι. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο προσπαθούσα να πω είναι ότι εκτιμήθηκε από τον ελληνικό λαό το γεγονός ότι ένας νέος σε ηλικία άνθρωπος και ένας νέος πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας, όταν έβλεπε ότι κάτι δεν πάει σωστά ή κάτι θα μπορούσε να είχε πάει καλύτερα, έβγαινε με θάρρος, το παραδεχόταν, το έλεγε και το διόρθωνε. Λάθη κάναμε και θέλω να πω ότι όποιος ασχολείται με την πολιτική, δίνει μάχες, συγκρούεται, θα κάνει λάθη. Αυτό είναι αναπόφευκτο. Και είναι καλύτερα να παραδέχεσαι τα λάθη εγκαίρως, να τα διορθώνεις και να μην οικοδομείς νέα λάθη και στρεβλώσεις πάνω στα παλιά λάθη. Ναι, μάλιστα. Αλλά να προχωράς μπροστά. Μόνο ο Πάπας έχει το αλάθητο. Τελευταία ερώτηση, κύριε Ζαχαριάδη, κλείνοντας. Η διεύρυνση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ και η εμπλοκή πια του κυρίου Δραγκασάκη, του κυρίου Τσακαλώτου, του κυρίου Μπαλτά, τι δείχνει, τι σηματοδοτεί αυτή η κίνηση του Πρωθυπουργού? Και
θέλω να μου απαντήσετε και πώς βλέπετε και την στάση σύσσωμης της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν Βεβαίως. Ανησυχίες. Είναι κίνδυνος η 53 που δεν είναι 53, αλλά είναι αυτή η νέα τάση μες στο κόμμα. Καταρχήν θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία στη νέα πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Έχουνε και έχουμε όλοι μαζί στο ΣΥΡΙΖΑ ένα πολύ δύσκολο έργο που η βασική στόχευση είναι να προσπαθήσουμε να αντιστοιχίσουμε τον κοινωνικό ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος το 2015 ήταν σε μια σειρά ζητημάτων πολύ πιο μπροστά από εμάς ναι. και κέρδιζε τις μάχες πολύ πριν εμείς ο κομματικός ΣΥΡΙΖΑ το συνειδητοποιήσουμε και να προσπαθήσουμε μέρος αυτού του κοινωνικού ΣΥΡΙΖΑ να έρθει στον οργανωμένο ΣΥΡΙΖΑ Μάλιστα. και να τον βάλει μέσα στην κοινωνία. Επειδή δεν έχουμε χρόνο, θέλω να μου απαντήσετε στοιχευμένα για αυτά τα τρία πρόσωπα. Ναι, σας απαντώ. Αν θέλουν να περάσουν Εκτιμώ η συμβολή, στο εσωτερικό του κόμματος. Η συμβολή του Γιάννη του Δραγασάκη, του Ευκλήδη του Τσακαλώτου και του Αριστίδη του Μπαλτά, κορυφαίες προσωπικότητες στο κόμμα μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δίνουν περισσότερο κύρος στην πολιτική γραμματεία και σύνδεση της κομματικής δουλειάς με την κυβερνητική δουλειά, ώστε να μην υπάρχει ανισορροπία. Ο νέος γραμματέας του κόμματος, ο Παναγιώτης Ορίγας, τον οποίον γνωρίζω προσωπικά, τον εκτιμώ και η διαδρομή του εγγυάται την ενότητα του κόμματος, την ανασυγκρότηση του κόμματος και τη θετική του πορεία, καλείται να παίξει έναν ιδιαίτερο ρόλο αυτή την περίοδο. Δεν υπάρχουν ζητήματα με 53, 63, 73 και 83. Μάλιστα. Είμαστε ένα κόμμα ζωντανό που συζητάει, που όλοι έχουμε τις ανησυχίες μας και τις ενστάσεις μας. Έχουμε διδαχτεί όλοι από τα λάθη του παρελθόντος. Μάλιστα, έχουμε συμφωνήσει ότι προχωράμε ενιαίοι, συντεταγμένοι. Μάλιστα. Θα σηκώσουμε μαζί τα δύσκολα οικονομικά βάρη και μαζί θα βγάλουμε την χώρα από την κρίση στα μέσα της επόμενης χρονιάς, περνώντας σε ανάπτυξη και ανακούφιση των κοινωνικών πληγών. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και να σας πω ότι θέλω να τα ξαναπούμε σύντομα, γιατί ήταν λίγο πιεσμένος ο χρόνος. Ούτως ή άλλως τώρα έχουμε και επίσημα την έναρξη της κοινοβουλευτικής περίοδου. Θέλω να πω και με αυτά που θα έρχονται στη Βουλή και έτσι όπως θα συζητώνται και θα προχωράει και η διαπραγμάτευση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ζαχαριάδη. Εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε.